Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την στενή συνεργασία σε αυτή τη φάση της οικονομικής ανάκαμψης ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα από ό,τι φαίνεται στην συνάντηση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τους κορυφαίους Έλληνες τραπεζίτες. Και το βασικό πιάτο στο μενού δεν ήταν άλλο από τους πληστηριασμούς. Είναι ξεκάθαρο ότι πληστηριασμοί, ηλεκτρονική και μη είναι το πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, καθώς έχουν και πολύ σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις. Και από την άλλη είναι ένα ζητούμενο πώς θα τους χειριστούν και οι τράπεζες, καθώς από τη μία πρέπει. Είναι και μνημονιακή υποχρέωση αλλά και αναμοντελειακά απαιτείται να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία. Απ' την άλλη, όμως, κανείς δεν θέλει να βγουν στο σφυρί σπίτια, αυτό που ονομάζει κυβέρνηση λαϊκή κατοικία. Ναι. Και αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που έδωσε ο κ. Τσίπρας στους τραπεζίτες. Να μπορέσουν δηλαδή να κινηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία. Να εξασφαλιστεί ότι η πρώτη κατοικία δεν θα βγει στο σφυρί, ότι δεν θα βγουν οικογένειες στο δρόμο και ότι αυτό που όπως ο ίδιος αποκάλυψε τα fake news για την μη προστασία της πρώτης κατοικίας να σταματήσουν. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό είναι το ένα κομμάτι του νομίσματος. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την επιθυμία και το μήνυμα και των τραπεζών προς τον κύριο Τσίπρα ότι δεν γίνεται να παγώσουν οι πληστηριασμοί, δεν γίνεται οι παταξίδες, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να μην πληρώνουν. Πρέπει να περάσει ένα μήνυμα και προς την κοινωνία αλλά και προς τους οφειλέτες ότι κοιτάξτε το ότι γνωρίζετε μέχρι πρώτη ως έχει τελειώσει, πλέον θα γίνονται πληστηριασμοί και όσοι έχουν κάποιο θέμα πρέπει να σπέσουν για να ρυθμίσουν τα θέματα τους, τις οφειλές προς τις τράπεζες. Από την άλλη, όποιοι έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν θα δουν την περιουσία τους να χάνεται και βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι θα μπουν στο στόχαστρο των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλα σπίτια, είναι μεγάλα κίνητα, είτε αυτά αφορούν, το είδαμε και στους πρόβατους πληστηριασμούς, πλούσια προάστια των Αθηνών, είτε κάποια δημοφιλή τουριστικά νησιά και άλλους προορισμούς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Μόνο ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είδαμε και τις δύο τελευταίες εβδομάδες να αναβάλλονται οι πληστηριασμοί. Την τελευταία εβδομάδα έγιναν μόνο ηλεκτρονικοί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στον επόμενο χρόνο θα πάμε και προς τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κυρίως και σταδιακά σε μόνο ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Υπάρχει και το σχετική νομοθεσία που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό βέβαια εγείρει προβληματισμούς, καθώς μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να βγαίνει το σφυρί ακίνητα και να μην το υπολογίζει κανείς, να μην το γνωρίζει, να μην υπάρχουν δυνατότητες, αυτό που γίνεται στα ειρηνοδικεία, να υπάρχει κάποια παρέμβαση. Το οποίο είναι και το ζητούμενο βέβαια. Να ξεφύγει όλη η κατάσταση. Να ξεφύγει όλη η κατάσταση και γι' αυτό και ο Τσίπρας ζήτησε από τους τραπεζίτες για ακόμη μια φορά να τηρηθεί αυτό το άτυπο μορατόριο, να μην βγουν δηλαδή ακόμα και αν δεν υπάρχει νομική κάλυψη, να μην βγουν στο σφυρί πρώτης κατοικίας, να μην βγουν στο σφυρί ακίνητα λαϊκά. Να μην έχουμε τα φαινόμενα να βγαίνουν στο δρόμο οικογένεια, να μην βγαίνουν ακίνητα της τάξης των 50 των 100 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας που στεγάζουν οικογένειες, να αποφύγουμε δηλαδή τα φαινόμενα Ισπανίας.